Καλησπέρα. Εδώ είμαστε και πάλι για ένα θεωρητικό μάθημα, καθώς επίσης για μία διαπίστωση, η οποία σε μερικούς μπορεί να φανεί πολύ πολύ, πολύ χρήσιμο. Ένα ατόπιμα που ούτε και εγώ το είχα προσέξει. Θα μου πεις τι είμαι εγώ, τίποτα δεν είμαι εγώ. Και σκέφτηκα να σας το πω. Τώρα δεν ξέρω αν θα το καταφέρω μόνο κοπανιά το βίντεο. Πάμε λοιπόν να σας πω δύο πράγματα. Αναφέρομαι σε ράδια, αυτά που τα οποία έχουν ανόρθωση δικτύου και που η φάση και ο ουδέτερος ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάνε στο σασί. Αυτά λοιπόν τα ραδιόφωνα έχουν ένα πυκνωτή ως προσκεραία για προστασία και γιατί χρειάζεται, αλλά και ένα πυκνωτή από τη γείωση που παίρνεις για να βάλεις τυχόν άλλη γείωση εξωτερική. Λοιπόν, ξεκινάμε να δούμε. Η κεραία, η οποία συνήθως ήταν ένα σύρμα, μέσω ενός πυκνωτή 1000 έως 500 πικοφαράντ, μία αντίσταση που μπορεί να υπάρχει μέχρι 1 κιλό, έρχεται στο ποινίο κεραίας και από εδώ στη λίχνια. Εδώ τώρα μπορεί να υπάρχει ένα LC συντονισμένο στους 455 χιλιόγκλους για να μην περνάει τυχόν σήμα μέσα στη συγνώτες εδώ πέρα και έχει μόνιμη παρεμβολή. Το λένε κυματοπαγίδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι γνωστά. Θα σταθώ λίγο σε αυτό εδώ το πράγμα, σε αυτόν εδώ τον πυκνωτή που λέει 3.000 πικροφαράντ έως 4.700 είναι πυκνωτής απομόνωσης για να μην τυχόν όταν έχουμε τη φάση στο σασί έρθει και την ακουμπήσει κάποιος άνθρωπος. Λοιπόν, έχω εδώ ένα ραδιόφωνο τέτοιου τύπου και θα σας δείξω αμέσως μερικά πράγματα που εντόπισα, τα οποία όχι μόνο μπορούν να επηρεάσουν τις μετρήσεις που κάνουμε, αλλά και να δείξω ότι κάτι δεν πάει καλά. Τι έχουμε εδώ πέρα τώρα? Έχω βάλει σήμα γεννήτριας, όπως βλέπετε, στο ε και στο α, αντένα και εφ. Ο μεταβλητός ανοιχτός, είμαστε σε μεγάλη συχνότητα, περνάει μια χαρά το σήμα. Πάμε χαμηλά. Εδώ, κάπου 700. Ανέβηκα μια σκάλα γεννήτριας στα 300 για να μπορέσει να ακουστεί. Τι γίνεται τώρα, φταίει το ραδιόφωνο? Προσέξτε να δείτε. Αφαιρώ τη γείωση. Σαν να μην ακουμπήσω τίποτα. Παίρνω τη γείωση, την ακουμπάω στο σασί. Πεντακάθαρα. Κατεβάζω μια κλίμακα γεννήτριας εκεί που ήμουν προηγουμένως. Και παρατηρούμε ότι ακούγεται πάρα πολύ καλά. Τι συμβαίνει λοιπόν? Εδώ μέσα έχει ένα πυκνωτή 4.700. Εγώ θα βάλω τώρα ένα πυκνωτή 10.000 πικοφαράντ ως προσγείωση. Τίποτα. Μισό λεπτό, γιατί όλα γίνονται με ένα χέρι, άλλο βγαίνει, άλλο μπαίνει. Ξανά το ίδιο. Είναι σαν να μην ακουμπάμε καθόλου το μείον της γεννήτριας. 22 νάνο. Εδώ φαίνεται περνάει και λίγο καλύτερα. Ξαναβγήκαν τα πράγματα και βάζω ένα μεγάλο πυκνωτή. Και τώρα γίνεται το σήμα πεντακάθαρο. Σαν να ακουμπάς γείωση. Η χωρητικότητα που έχει στο ΕΡΘ αυτή εδώ είναι πάρα πολύ μικρή και στην ουσία κάτω από τους χίλιους είναι σαν να μην συνδέεις καν τη γείωση.
Όπως βλέπετε εδώ πέρα, συνδέω τη γύρω σου, είτε τη συνδέω είτε δεν τη συνδέω, είναι το ίδιο πράγμα. Ενώ άμα πάει κανονικά στο γύμνιο, αυτό βέβαια δεν συμβαίνει μόνο σε αυτό το ραδιόφωνο, έχω ελέγξει 5 μέχρι τώρα και είναι εμφανή σε συχνότητα κάτω από τους 1000 κύκλους. Βάζω τώρα 1100. Βλέπετε εδώ 1100, ούτε πάλι κάνει κάτι. Ενώ εάν είχε μια μεγάλη χωρητικότητα εδώ και σασί, θα ακουγόταν μια χαρά. Πάμε πιο ψηλά, 1700. Εδώ πλέον αρχίζει και κάνει δουλειά η γύρωση. Αυτό εδώ το μηχάνημα θα πρέπει να έχει ακόμα μικρότερη χωρητικότητα, θα πρέπει να έχει 1000 πικοφαράντος προς τη γύρωση. Μα τι είναι αυτά που λες, θα μου πείτε τώρα. Λοιπόν, ξαναβάζουμε 39 ohm. Ακόμα και 39 ohm δεν είναι αρκετή να σβήσει το φύσημα. Πρέπει δηλαδή το XE του πυκνωτή να είναι κάτω από 20 ohm στους 600 χιλιοϊκούς. Τώρα για να γίνει αυτό το πράγμα η χωρητικότητα πρέπει να είναι πάνω από 200 nanofarad. Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ. Είναι μια γενική παρατήρηση, τώρα ακούγονταν και το φύσημα, πιστεύω να μην ήταν πολύ ενοχλητικό. Αλλά γενικά αυτός εδώ ο πυκνωτής είναι πάρα πολύ μικρός για να λειτουργεί σωστά και να ελέγχεται από τον τεχνικό με σήμα γεννήτρια στην κεραία και στην πόρνα αυτή είναι. Μπορούμε βέβαια ως προσγείωση του μηχανήματος, αφού έχουμε εξασφαλίσει ότι ο ουδέτερος είναι στο σασί μας. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, να τα πούμε και από κοντά. Η παρατήρηση αυτή που έκανα στα ραδιόφωνα αυτά, τα οποία είχαν γύρωση δικτύου, που σασί μπορούσε να βρεθεί στα 220 στον ουδέτερο και συνδεόταν ένας πυκνωτής, αυτός που είπαμε, όπως θα πάμε, μας έδωσε τα εξής συμπεράσματα. Πρώτον, ο εργαστηριακός έλεγχος που κάνουμε με τη γεννήτριά μας, που τη συνδέουμε στο αντένα και στο earth, θα βγει ασφαλμένος και στις χαμηλές συχνότητες κάτω από χιλίους θα έχουμε λάθος εικόνα του δέχτη. Και βέβαια οι ρυθμίσεις, εάν απαιτούν οι ρυθμίσεις, γιατί ήταν εντάξει πολύ τσιπικά αυτά, δεν θα γίνουν σωστά. Δεύτερον, τότε προτινόταν κεραία σύρματος μεγάλου μήκους όσο και να ήταν και μία γύρωση. Η γύρωση αυτή βέβαια δεν θα αποδίδει κάτω από τους χιλίους, να το έχουμε υπόψη μας. Και τρίτον, ενδεχομένως ή πολύ ακραίο, εάν χρησιμοποιήσουμε δίπολο και κατέβουμε με την κάθοδο, πάλι να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό το πράγμα δεν θα δουλέψει. Η λύση προτάθηκε ένας πυκνωτής να αλλαχτεί αυτός ο πυκνωτής με μεγαλύτερο πυκνωτή, ή όταν κάνουμε τον εργαστηριακό μας έλεγχο να συνδέουμε το καλώδιο, το μπλεντάζ ας το πούμε έτσι, της γεννήτριας μέσω ενός πυκνωτή 022 κατευθείαν στο σασί, ούτως ώστε να παίρνει σωστή γύρωση. Να πω ότι η αντίσταση που δεν μας επηρεάζει είναι κάτω από 10 ohm, πρέπει να είναι κάτω από 10 ohm, δηλαδή από την πόρνα να συνδεθεί προς τη γύρωση πρέπει να είναι το Z του πυκνωτή να δίνει κάτω από 10 ohm, να λειτουργεί κάπως σωστά. Ενώ
σε σειρά με την κεραία, δηλαδή από την, το αντένα, από την μπορνα αντένα προς την κεραία, δεν πάει να έχεις και 300 άμ, ελάχιστα επηρεάζει. Και 500 άμ και πολλές φορές βάζουν και ένα κιλό. Αυτά λοιπόν, παρέα με το Hammerlot, ακούμε τραγουδάκια και να δούμε και κάνουμε και κάτι άλλο. Χαιρετώ σας.